Γιώργο, να παραμείνουμε στο οικονομικό πλαίσιο, γιατί πέρα από τις όποιες πολύτιμες τοπικές συμβουλές υπάρχουν και περισσότερο περιφερειακές και πανελλαδικές. Με τον Γιώργο τον Κορομιλά, πρέπει να πω, να μας εξηγήσει τα του μνημονίου, των νέων μέτρων, τον βαρύ λογαριασμό. Βρέθηκε στη Λαμία για σεμινάριο. Καλησπέρα, κύριε Κορομιλά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να τα λέμε όλα. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τον τίτλο το βλέπετε, βαρύς ο λογαριασμός. Προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι μας, αλλά χρειαζόμαστε τις δικές σας έτσι εξειδικευμένες γνώσεις, τι σημαίνει αυτό που λέμε βαρύς λογαριασμός για τη συμφωνία την οποία έχει ολοκληρώσει. Μέχρι και ο Αμερικανός πρέσβης το είπε, τελείωσαν όλα. Θα εκταμιευθεί και η δόση. Ποια είναι τα... Τελειώσαν όλα, θα εκταμιευτεί και η δόση και από εκεί και πέρα μέτρα κάποιων δισεκατομμυρίων τα οποία έρχονται να πλήξουν τη δεδομένη χρονική στιγμή του συνήθις υπόπτους. Ποιοι είναι οι συνήθις υπόπτους, οι μισθωτοί συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους και να ξεκινήσουμε γιατί. Διότι αν θα πάμε στην μείωση του αφορολογητού που θα δώσει περίπου 650 ευρώ φορολογική επιβάρηση σε μισθωτούς συνταξιούχους, λύνει χαμηλά εισοδήματα. Το να πει κάποιος ότι αυτό τώρα θα αντισταθμιστεί με οτιδήποτε, με αντίμετρα και τα σχετικά, εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Θέλω να δω πώς θα διατυπωθούν στο σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Να μελετήσω το σχέδιο νόμου, να δω τι βάζει μέσα και από κύριες διατάξεις και διατάξεις μεταβατικού χαρακτήρα και μετά θα πάρω το θάρρος να πω ότι κρίνω τα αντίμετρα και αν θα ωφελήσουν κάποιους ή δεν θα ωφελήσουν κάποιους. Είναι πολύ ρευστά δηλαδή, λέτε, κύριε Κορομιλά. Ναι, θεωρώ ότι είναι όλα πολύ ρευστά, γιατί το... Μέχρι να κατατεθεί στο χαρτί επισήμως, έτσι, και να το παραλάβουμε. Να κατατεθεί. Γιατί τώρα είναι στο προφορικό όλα. Στο προφορικό είναι όλα τα... Η προκαταρκτική συμφωνία στο προφορικό ήταν. Όχι, η προκαταρκτική δεν είναι... Αυτό το preliminary agreement δεν είναι προφορικό. Εντάξει, γραπτό είναι, αλλά θέλω να δω πώς αυτό θα αποτυπωθεί σε νομοθετικές διατάξεις. Έχω μάθει πάντα και το γνωρίζετε τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε. Μιλάω αφού δω το σχέδιο νόμου και μετά το νόμο που ψηφίζει. Να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο όμως, γιατί μάλλον ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι που μπορούν να το εξηγήσουν. Ένας από αυτούς είστε κι εσείς. Όταν λέμε θέλουμε 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα για να μην έχουμε επιπλέον μέτρα και για να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα, τι εννοούμε? Αν υποθέσουμε ότι είναι 3,5% το πρωτογενές που χρησιμοποιούμε. Γιατί ούτε αυτό έχει καθοριστεί ότι θα είναι ακριβώς 3,5 ακόμα. Ακριβώς. Άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι και 3,7. Άλλοι λένε μπορεί να είναι και 3,2. Ακριβώς. Και μέχρι να κάτσει η μπύλια για να δούμε πόσο θα είναι αυτό το. Αλλά ας υποθέσουμε ότι ισχύει το 3,5. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν κάποια πλεονάσματα. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε δεσμευτεί στους δανειστές της χώρας ότι αυτά θα πηγαίνουν σε συγκεκριμένα νούμερα. Ναι. Αυτό σημαίνει όμως φοροεπιδρομή και επιδρομή και αν θέλεις και ασφαλιστική σε όλους τους τομείς και ειδικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα που πλήττεται. Γιατί αυτός που πλήττεται σήμερα, πέραν από τον μισθωτό συνταξιούχο, ο οποίος θα κληθεί ας πούμε, να καταβάλει κάπως μεγαλύτερους φόρους και κάπως είναι σχεδόν για κάποιους θα είναι ουσιαστικά αυτές οι διαφορές με το αφορολόγητο, θα είναι μια σύνταξη, ένας μισθός, μιλάω για τους χαμηλόμισθους, χαμηλούς συνταξιούχους. Για να δούμε τώρα πώς πλήττεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή με συντελεστές που φτάνουν και το 45%, θα μου πεις και στους μισθωτούς το ίδιο φτάνουν, αλλά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, με συντελεστές που φτάνουν το 45% για κέρδη τα οποία υποτίθεται θα υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ, ναι, με ασφαλιστικές εισφορές που μετράνε επί του φορολογητέου εισοδήματος και μάλιστα τώρα με την δήλωση η οποία υπάρχει και είδαμε και το κείμενο και μάλιστα το είδαμε σε γερμανική εφημερίδα από σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στη Γερμανική Βουλή. Ναι. Κύριοι δανειστές μας είναι οι Γερμανοί. Βέβαια. Πριν ακόμα υπάρχει επίσημο έγγραφο από το αρμόδιο Υπουργείο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και βλέπουμε τι. Βλέπουμε ότι το εισόδημα πλέον θα χωρίζεται στους αυτοαπασχολούμενους και γενικά στους ασκούντες σε επιχειρηματική δραστηριότητα σε δύο υποτομείς. Το φορολογητέο εισόδημα, το οποίο θα είναι το συνολικό μείον της ασφαλιστικής εισφορές, και το ασφαλιστικό εισόδημα, στο οποίο δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές. Αποτέλεσμα επιβαρύνσεις, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και ειδικά στα εισοδήματα τα οποία περνάνε τις 15.000 ευρώ και μέχρι τις
70, γιατί από όσοι είναι από 70 και πάνω έχουν τις ανώτατες φορές. Από το 1/19 ή και νωρίτερα. Από το 18 με μία έκπτωση στη βάση υπολογισμού της τάξης του 15%. Ναι, έχει σημασία αυτό, έτσι. Αυτή η έκπτωση όμως στη βάση υπολογισμού. Γιατί εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να λέει ότι εάν δεν έρθει 1/1 του 2019 δεν έχουμε εφαρμογή νέων μέτρων. Ναι, αλλά το 18 θα πάμε με εισφορές οι οποίες θα υπολογιστούν στο καθαρό εισόδημα πρώτης αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών της προηγούμενης χρονιάς, μειωμένη όμως η βάση κατά 15%, που για κάποιους μπορεί να φανεί ότι είναι λιγότερο το ποσό, αλλά είναι μεγαλύτερο από το ποσό το οποίο θα είχαν αν είχαν αφαιρεθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, και από 1/1/19 χωρίς την έκπτωση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές να εκτιναχθούν σε ποσοστό από 26% και 32%. Για κάποιους κάπως χαμηλότερα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Ποιους πλήττει? Πλήττει αυτούς που είναι πάνω από το κατώτατο όριο, πάνω από τις 7-8.000, φτάνοντας μέχρι και τις 70.000. Γιατί όσοι έχουν πάνω από 70 που δίνουν 1.589 και 48 το μήνα, θα συνεχίζουν να τα δίνουν, γιατί αυτοί δεν πλήττονται. Όμως αυτοί που πλήττονται, που είναι στα μεσαία εισοδήματα, θα κοιτάξουν με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί έχουν πλέον απλόχερα το άλοθη που του δίνει εκτός από το φορολογικό νομοθέτη και ο ασφαλιστικός νομοθέτης, να αποκρύψουν τα εισοδήματα. Άρα θα ξαναοργιάσει η φοροδιαφυγή, θα ξαναμειωθούν τα έσοδα, θα χάσουμε από την έμεση φορολογία και δι' από το ΦΠΑ, που είναι από τα σημαντικότερα κονδύλια. Έχουν θα χάσουμε από την φορολογία να φοροδιαφεύγει πλέον ο πολίτης. Κοιτάξτε, να σας πω παραδείγματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει σφίξει πολύ Να σας πω παραδείγματα. Ναι, βεβαίως. Να σας πω παραδείγματα. Βεβαίως. Μετράμε κάθε και βλέπετε αν θα πάρουμε και από τους αρμόδιους φορείς, είτε επιμελητηριακούς, είτε των τριτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς εμπόρων, βιοτεχνών κλπ. Τα λουκέτα τα οποία υπάρχουν. Εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά τα λουκέτα είναι πραγματικά? Εγώ μπορώ να σας πω παραδείγματα από την Αθήνα. Μπορώ να σας πω από κομμωτήριο το οποίο έκλεισε φορολογικά όλα αυτά τα πράγματα, δεν έβγαιναν τα νίκια μου από εδώ και από εκεί, και πήγε στο πατρικό του σπίτι ο τύπος και δουλεύει στη μαύρη. Μετέφερε όλα τα μηχανήματα. Βεβαίως, αν αυτό εννοείται, βεβαίως το πιστεύω. Λοιπόν, πόσοι, δεν λέω μόνο για το συγκεκριμένο. Τέτοι και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Εντάξει, πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, και σας πληροφορώ ότι τουλάχιστον έτσι, κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση από στοιχεία τα οποία είχαν πέσει στην αντίληψή μας, από τις διακοπές που γίνονται, ένα ποσοστό 30-40% δουλεύει στη μαύρη. Ο εξοδικαστικός θα βοηθήσει, κύριε Κορομιλά? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι θα βοηθήσει. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα γίνει η εφαρμογή του νόμου. Βέβαια, δεν είμαι για τόσο αρμόδιο στο συγκεκριμένο, επειδή είναι καθαρά νομικό το κομμάτι. Το αφήνω. Εντάξει, ναι, το αφήνω ναι. Η εικόνα που έχετε. Γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις πάλι. Έτσι. Η εικόνα που έχω. Και χρησιμοποιώ τώρα αυτή την ερώτηση, διότι λέτε ότι κάποιο κομμωτήριο έκλεισε, ενώ ο εξοδικαστικός δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε αυτούς που μόλις έκλεισαν να ξανανοίξουν. Ναι, αλλά αυτός δεν έκλεισε. Με πρόσχημα της επιβάρυνσης έκλεισε. Κοιτάξτε, μάλιστα, να δείτε, εγώ τι θέλω να αναδείξω. Ότι η πολιτεία τη δεδομένη χρονική στιγμή με τις αυξήσεις τους φόρους, αυξήσεις στις φορές, δίνει το απαραίτητο άλοθη που χρειάζονται αυτοί οι οποίοι διαπράττουν παραβατική συμπεριφορά, και το χρειάζονται για να μπορούν να δικαιολογηθούν σε σένα, σε μένα, στον οποιοδήποτε. Ανερυθρίαστα, σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, πριν από 2 εβδομάδες, εκεί περίπου την Πρωτομαγιά, βγήκαν σε ρεπορτάζ που έκανε συνάδελφός σας. Και πήγαινε και έλεγε, ας πούμε, απόδειξη να μου δώσετε για 2 ευρώ. Σιγά, αν χτυπήσω, λέει, 2 ευρώ απόδειξη, ΦΠΑ, έχει πάει 24%. Λες και ο ΦΠΑ δεν βαρύνει τον τελικό καταναλωτή, βαρύνει τον, με συγχωρείτε και την έκφραση. Σωστά. Να μην πω. Μην τη λέτε, εντάξει, καταλάβω. Γιατί έχουμε και σούρου. Λοιπόν, τον τύπο αυτόν, ο οποίος κάνει την παραβατική συμπεριφορά. Μετά, ανερυθρίαστα κάποιοι άλλοι. Κερδίζω χρόνο, POS. Σε λεπτό, ανερυθρίαστα κάποιοι άλλοι, τι γίνανε και λένε? Για να είναι και λένε, δεν κόβουμε, και το λένε μπροστά on camera. Πού είναι ο κύριος Πιτσιλής? On camera λοιπόν δεν κόβουμε, γιατί δεν βγαίνουμε, γιατί είναι το ένα και βγαίνει το άλλο. Και υπάρχουν τα θύματα που είναι το 20% των φορολογουμένων που δηλώνουν πάνω από τα 15.000, που τα δηλώνουν αυτά σαν εισοδήματα, οι οποίοι έρχονται και φορολογικά και ασφαλιστικά να καλύψουν το άλλο το 80%, που μην μου πει κανένας ότι φταίει η ρημάδα, η κρίση. Μόνο να φταίει η ρημάδα η κρίση για ένα ποσοστό που είναι περίπου στο 20-30% αυτών. Για όλους τους υπόλοιπους παντελονιάζουν χρήμα, έτσι, να το πω έτσι στην αργό. Νοοτροπία. Το οποίο είναι φορολογικά ανύπαρκτο. Μικρά νησιά τα οποία δεν είναι τουριστικοί τόποι και περίμενες εκεί να υπάρχει κάτι καλύτερο, και βλέπεις ότι 7 στα 10 ευρώ που πέφτουν στην αγορά είναι φορολογικά ανύπαρκτα. Η μαύρη εργασία οργιάζει. Να βγούμε μια βόλτα και να πάμε ειδικά σε κάποια καταστήματα, δεν θα αναφέρω κλάδο και δεν μου αρέσει να στοχοποιώ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχει έτσι και σκάσει το ΣΕΠΕ,
Ξαφνικά βλέπουμε ανθρώπους που μέχρι πριν λίγη ώρα μας εξυπηρετούσαν να κάθονται και να παριστάνουν τους πελάτες, τους, να κοιτάνε τις βιτρίνες, να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο. Λοιπόν, όλα στη μαύρη, όλα στη μαύρη και περιμένουμε να φτιάξει. Και τι, πώς θα γίνει τα έσοδα που περιμένει η κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση, ούτε POS. POS, το καλύτερο και να πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο, αφού πιστούν, και όχι πιστούν, πιεστούν οι τράπεζες, που ο Έλληνος πολίτης έχει αναχρηματοδοτήσει τόσες φορές με αίμα κυριολεκτικά, με φόρους, γιατί οι τραπεζίτες το έχουν βρει πάρα πολύ καλά το κοινωνικό τους έργο να το πληρώνουν οι μη μέτοχοι, οι οποίοι καθίστανται μέτοχοι χωρίς μετοχές στα τραπεζικά τους ιδρύματα, να πιστούν να μειώσουν τις προμήθειες, ειδικά ας πούμε, σε κάποιους χώρους όπως είναι τσιγάρα κλπ. Η προμήθεια παίρνουν παραπάνω από το μεικτό κέρδος το οποίο θα καλείται να προσπορήσει αυτός ο οποίος διενεργεί την πώληση, να μειώσουν τις προμήθειες, να κοιτάξουν και σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους να τις μηδενίσουν, εκεί που δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο, να μπορέσει να αναπτυχθεί το σύστημα, γιατί έτσι κι αλλιώς λεφτά μπαίνουν και θα μπαίνουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, που σημαίνει τονώνεται και η ρευστότητά τους, μην πάνε να βγάλουν και προμήθεια τις προμηθείες στο συγκεκριμένο, να πιστούν και να μπουν υποχρεωτικά σε όλους και να μάθει ο Έλληνας να χρησιμοποιεί την κάρτα του. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστούν τα φαινόμενα της παραβατικής συμπεριφοράς. Αυτό που γίνεται χρόνια σε ξένα κράτη, βέβαια, σε ευρωπαϊκά κράτη. Και βέβαια κάποια στιγμή... Κύριε Κορομιλά, ακούμε ότι σχεδιάζεται μέχρι και άρση των capital controls. Εφικτό και πότε? Θεωρώ ότι παρότι λέγεται, δεν είναι εφικτό τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί ο πολίτης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του για το τραπεζικό σύστημα, όπως έχει χάσει και την εμπιστοσύνη του γενικά σε, στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε. Δεν, σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο. Και νομίζω ότι εφόσον υπάρχει άρση των capital controls, εκεί που θα βγάζει σήμερα, κάθε δύο εβδομάδες πάει και βγάζει τα 840, τα χρειάζεται, δεν τα χρειάζεται, μόνο και μόνο για τους λέει δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι, να υπάρχει πρόβλημα. Να λειτουργήσει αυτό που δεν θέλω να λειτουργήσει, κανένας δεν θέλει, και θα, αν καταρρεύσουν οι τράπεζες θα καταρρεύουμε και εμείς. Βλέπετε ότι μπορεί να γίνει και πότε? Εγώ πιστεύω ότι σταδιακά θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά και όχι πριν το 18. Δεν το βλέπω πριν το 18. Μακάρι να γίνει. Αλλά ούτε χαλάρωση μέχρι το 18. Χαλάρωση, ναι, το να πάει τα 840 ευρώ να γίνει. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, δεν μπορούμε να έχουμε με αυτό το περιοριστικό. Εντάξει, εγώ δεν λέω για απελευθέρωση, αλλά χαλάρωση για να μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Για να μπορέσει να κινηθεί λιγάκι. Ο επενδυτής που θα έρθει εδώ, άμα τα δει αυτά, δεν θα έρθει. Κανένας δεν έρχεται να επενδύσει σε μια χώρα η οποία αντί να κάνει μια συγκεκριμένη στρατηγική αναπτυξιακού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και το φορολογικό, που είναι ο βασικότερος πυλώνας ανάπτυξης, είναι μια χώρα η οποία υποκύπτει στα κελέσματα των δανειστών, στις απαιτήσεις των δανειστών, των δυναστών κατ' εμέ, οι οποίοι πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο, πως για τουλάχιστον 4 χρόνια, μπορεί και για πολύ περισσότερα, τουλάχιστον όμως 4 χρόνια. Αλλά τουλάχιστον μέχρι το 22. Μέχρι το 22, όπως πολύ σωστά λέτε, θα πρέπει να έχουμε 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, με απλά λόγια, 7 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο θα πρέπει να μαζεύει το κράτος περισσότερα από όσα δίνει στον κόσμο. Δηλαδή να αφαιρούνται από την πραγματική οικονομία 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πηγαίνουν για εξυπηρέτηση των τόκων. Τι μέτρα λοιπόν, κύριοι, θα πάρουμε όσο δημοσιονομικό χώρο έχουμε? Και αυτό το κρίνει το Δουνουτού. Δηλαδή το Δουνουτού θα πάει το καλοκαίρι, τον Αύγουστο 18, και θα πει: εγώ εκτιμώ σαν Δουνουτού ότι θα πάτε εκεί. Άρα θα πάρετε τόσα αντίμετρα. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι από τη τσέπη του θα βγουν καθαρά 7 δις το χρόνο. Δηλαδή, εάν εκτιμά το Δουνουτού ότι πάμε στα 8, στα 8,5, 9 δις, όσο θέλετε, θα του πει: ξέρεις κάτι, επειδή εγώ 7 ήθελα, δώσ' του 2 πίσω. Αυτό το οποίο λοιπόν είναι το σίγουρο είναι πως βρέξει, χιονίσει, 7 δις το χρόνο θα φεύγουν καθαρά από τη τσέπη μας. Δεν λέω πόσα θα μπουν στη δεξιά και στην αριστερή μέτρα αντίμετρα, γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Για να το πω απλά, επειδή ήταν καλή ερώτηση, κύριε Στεριόπουλε, εάν πάρουν πολλά χρήματα, αν βγάλουν από τις τσέπες μας πολλά χρήματα το 18, θα μας δώσουν και κάτι το 19, έτσι ώστε να μας πάρουν μόνο εντός εισαγωγικών, έτσι, τα 7 δισεκατομμύρια. Το 20, το δεύτερο χρόνο το 20, για να μην μπλέξουμε με τα νόμια, δεν είναι αυτή η ουσία. Όχι, έτσι, να μπλέξουμε, θέλουμε, να καταλάβουμε. Το δεύτερο χρόνο πάλι 3,5. Εάν λοιπόν το Δουνουτού εκτιμήσει το 19 ότι για το 20 είσαι στο 4,5, θα πάρεις 1% αντίμετρα. Εάν δεν είμαστε στο 3,5, θα πει αυτά που ήταν για το 20, φέρ τα μπροστά. Φέρ τα μπροστά το 19 για να πιάσουμε το 3,5. Δηλαδή το 18 Σεπτέμβρη θα βγει το Δουνουτού και θα πει αυτή είναι η εκτίμησή μου για το 19, και βάσει αυτή τη εκτίμηση ή
Έχεις πάει καλά, άρα παίρνεις κάποια αντίμετρα, πόσο το βλέπουμε με αυτό, ναι, που εξήγησαμε πριν. Ναι. Ή εάν θεωρεί ότι δεν έχουμε πάει καλά και ότι δεν πιάνουμε τους στόχους, θα σου πει αυτά τα οποία είχαμε συμφωνήσει για το 20, αφορολόγητο, εφάρμοσέ τα νωρίτερα γιατί δεν πιάσαμε τους στόχους μας. Ό,τι κερδίσουμε για το χρέος θα είναι από το 23 και μετά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πως θα κερδίσουμε κάποια πράγματα το χρέος, θα κερδίσουμε, ξέρετε γιατί, όχι γιατί το λέει η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να μας δώσουν, το ξέρουν όλοι, ότι το χρέος αυτό είναι εξαιρετικά αμοιβιώσιμο, όπως λέει το Δουνουτού. Απλώς δεν είναι δυνατόν, επειδή λαϊκιστές υπάρχουν όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Γερμανία, πριν από τις γερμανικές εκλογές να βγει ο Σόιμπλε και να πει: ξέρετε κάτι, χαρίζουμε με τον Α ή Β τρόπο, δεν χαρίζουν, έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ρυθμίζουμε κάποιες δεκάδες δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Εάν δεν έκλεινε αξιολόγηση, θα γινόταν. Χρεοκοπία που θα σήμαινε Grexit, θα σήμαινε μια καταστροφή. Άρα λοιπόν, το κλείσιμο της αξιολόγησης ήταν κάτι που ήταν η μόνη λύση η οποία θα μπορούσε να ακολουθεί. Θα μου πείτε γιατί δεν έκλεινε νωρίτερα, μεγάλη κουβέντα. Αναγκαίο κακό. Αναγκαίο κακό λοιπόν. Άρα, το κλίμα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας σαφώς βοηθάει στο να υπάρχουν επενδύσεις. Ωστόσο, και εδώ είναι το ζήτημα, όταν καταβαραθρώνεται η δυνατότητα του πολίτη να καταναλώσει και δεδομένου ότι το ΑΕΠ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τη τάξη 70-80, κάποτε ήταν και 90% είναι κατανάλωση, καταλαβαίνετε πως η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λειτουργεί στο να συρρυκνώνεται το ΑΕΠ. Για μεγάλο διάστημα ο πολίτης δεν δει τη διαφορά. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και όλα να πάνε καλά και ξεκινήσει να έρθει μια ανάπτυξη, η ανάπτυξη για να διαχυθεί προς τα κάτω σε εμάς, στους απλούς μισθωτούς, στο μικροέμπορο, να δει δηλαδή ότι κάτι θα μαζέψει, αυτό δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Καλά, είπαμε να δεν προλαβαίνουμε να ανασάρουμε οικονομικά. Δεν παίρνει ανάσα και ο κύριος Κορομιλάς από τον κύριο Βογιατζή. Λοιπόν. Πέφτουν καταιγιστικά και τα βίντεο. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Κορομιλά που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ. Αλλά πέφτουν καταιγιστικά και τα βίντεο. Είναι και οι καταιγιστικές εξελίξεις στα οικονομικά. Λοιπόν.